Έχει κλείσει ένα πολύ ωραίο θέμα. Έτσι είναι. Για μια ιστορική ομάδα, αγαπημένη σου ομάδα. Δεν με διαψεύδεις. Ασφαλώς, η Δαμάστια είναι μια ομάδα την οποία την έχω ζήσει από κοντά. Ναι. Γιατί η Δαμάστια μιλάμε για τον αθλητικό μου Δαμάστια. Έχω ζήσει από πολύ κοντά την πορεία της τα τελευταία χρόνια. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε ο Αντώνης ο Παπαδάκης, εκείνος ο Δαμαστιανός που το ξαναλέω, θα πρέπει οι Δαμαστιανοί να του κάνουν ένα άγαλμα, γιατί είναι αυτός που πήρε το όνομα της Δαμάστας, πήρε τη Δαμάστα από το χεράκι και την έκανε γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε δύο καλεσμένους. Λοιπόν, είναι ο πρόεδρος της διοίκησης, ο Γιώργος Πολυχρονάκης, ένας άνθρωπος εργάτης επί πολλά χρόνια στην ομάδα της Δαμάστας. Έχει Κύριε Πολυχρονάκη, καλησπέρα, να σας ευχαριστήσουμε. Καλησπέρα σας. Και είναι μαζί μας και ο τεχνικός διευθυντής του σωματείου, ο κύριος Γιάννης Νικηφόρος, ένα από τα σπουδαιότερα ονόματα που έχει αναδείξει το κριτικό ποδόσφαιρο. Κύριε Νικηφόρο, χρόνια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, Δαμάστα. Θεωρώ και όλοι θεωρούμε ότι η Δαμάστα είναι η πρωταγωνίστρια ομάδα για το 2020. Είναι μια δύσκολη χρονιά ασφαλώς το 2020, αλλά στη Δαμάστα νομίζω ότι οι αναμνήσεις που θα έχουν από αυτή τη χρονιά είναι θετικές. Η ομάδα είναι η πρωταθλήτρια της Α1Ε την περσινή περίοδο. Είναι η ομάδα που κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία της να ανέβει στην τρίτη εθνική. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση με τον κορονοϊό και την απογοήτευση που υπάρχει, νομίζω ότι το παράδειγμα που έδωσε η Δαμάστα είναι ένα φωτεινό παράδειγμα. Μια ομάδα που ξεκίνησε από το μηδέν, μπορεί και από το μείον, γιατί όταν ανέλαβε ο κύριος Παπαδάκης, ουσιαστικά δεν υπήρχαν και παίχτες. Ήταν η ομάδα ουσιαστικά υποδιάλυση. Θα μας τα πει ο κύριος Πολυχρονάκης. Να ακούσουμε τι λένε οι πρωταγωνιστές, ο κύριος Πολυχρονάκης. Κύριε Πολυχρονάκη, αυτό το δημιούργημα πραγματικά του κυρίου Παπαδάκη, το δημιούργημα με όλους εσάς τους συνεργάτες του, που κατάφερε να βγει στην τρίτη εθνική. Μιλήστε μας λίγο για όλη αυτή την πορεία τα 3-4 τελευταία χρόνια με αποκορύφωμα την φετινή παρουσία για πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας σε επίπεδο τρίτης εθνικής. Πολύ καλησπέρα σας από μένα και χρόνια πολλά σε όλους. Πραγματικά είναι μια ομάδα η οποία είναι στα 37-38 χρόνια ανελιπώς στο τοπικό ποδόσφαιρο, η οποία τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια με τον Αντώνη τον Παπαδάκη, φυσικά πρωτεργάτη σε όλο αυτό, καταφέρνοντας από το Β' τοπικό να βρεθεί στη Γ' εθνική. Μια πρόοδος η οποία αν την κουβεντιάζαμε πριν 5 χρόνια θα λέγαμε ότι αυτό ήταν ένα όνειρο που δεν θα γινόταν ποτέ πραγματικότητα. Σίγουρα, ναι. Το ζήσατε, τις ζήσατε εσείς αυτές τις δύσκολες στιγμές. Δεν νομίζω ότι το πιστεύατε πριν 4-5 χρόνια ότι θα φτάσει η Δαμάστα σε αυτό το επίπεδο, έτσι. Δεν το πίστευε κανείς. Δεν το πιστεύαμε ποτέ ότι θα φτάσουμε μια μέρα να συζητάμε ότι η Δαμάστα είναι στη Γ' εθνική και ότι έχουν γίνει όλα αυτά τα έργα και όλο αυτός ο ντόρος όσον αφορά το όνομα της Δαμάστα. Βέβαια, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Υπάρχει μια προεργασία από πίσω. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια τρέλα με την ομάδα του χωριού του, ο οποίος προσφέρει τα μέγιστα ώστε όσοι ασχολούνται με αυτή την ομάδα να είναι καλά και να προχωράνε δυνατά. Δεν θα έλεγα βέβαια μόνο τρέλα με την ομάδα του χωριού του. Ο κύριος Παπαδάκης αγαπάει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, αγαπάει τις ομάδες. Πάρα πολύ, πάρα και στηρίζει και τις ομάδες. Και στηρίξει και στηρίζει καθημερινά όλες τις ομάδες του. Και μία κουβέντα που είπε ότι θέλουν δυνατές ομάδες για να μπορεί η Δαμάστα να είναι ακόμα και αυτή δυνατή, για να μπορεί να τους κερδίζει. Έτσι. Για να μπορούμε να παίζουμε πρωτάθλημα. Γι' αυτό και προσπαθεί όλες οι ομάδες να είναι δυνατές. Όλες οι ομάδες να είναι ανταγωνιστικές. Σωστό. Σωστά. Έτσι είναι. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Νικηφόρο, ο οποίος κλήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, την άνοιξη του 2019. Να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια ως τεχνικός διευθυντής. Έχετε ζήσει, κύριε Νικηφόρο, το ποδόσφαιρο νομίζω σε όλα τα επίπεδα, στην Α' Εθνική. Θα μας κάνει σε λίγο και ένα σχόλιο, γιατί για μια μεγάλη απώλεια φέτος είχε προπονητή τον κύριο Αλέφαντο, ο Γιάννης ο Νικηφόρος, στον Εθνικό Αστέρα, έτσι. Θα μας πείτε και για τον κύριο Αλέφαντο, αλλά πρώτα θέλω να μας πείτε έτσι, εσείς πώς έχετε ζήσει σε αυτά τα δύο περίπου χρόνια που είστε στην Δαμάστα αυτή την πορεία της ομάδας. Χρόνια πολλά καταρχήν σε όλους. Θέλω να συμπληρώσω κάτι που είπε πριν ο Γιώργος, ότι, και συμφωνώ απόλυτα μαζί του,
πριν από 4 χρόνια, αν με ρωτούσε κάποιος αν η Δαμάστα θα έφτανε μέχρι εδώ, ένα μικρό χωριό χωρίς πολλές παρουσίες ποδοσφαιρικά στα μεγάλα σαλόνια, ούτε καν στην Α1 θα έλεγα, θα το χαρακτήριζα τρελό. Αυτό από μόνο του δηλώνει ότι η Δαμάστα έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα με επαγγελματισμό και με πάρα πολλά όνειρα, τα οποία αρχιγενωμένης από την περσινή χρονιά έγιναν πραγματικότητα. Τώρα, στο ρόλο του Μάνολη, εγώ πριν 1,5 χρόνο μου ζητήθηκε να πάρω τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Έφτιαξα την πρόσκληση του κυρίου Παπαδάκη, του Αντώνη. Και σιγά σιγά βάλαμε το στόχο της ομάδας να δουλέψουμε επαγγελματικά και πάνω απ' όλα να καταδοχθώσουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Το γεγονός ότι ξεκίνησε η συνεργασία έτσι με υψηλές προοπτικές, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτές οι προοπτικές, αυτοί οι στόχοι που μπήκαν, στηρίχθηκαν στη συνέχεια από τον κύριο Παπαδάκη. Δηλαδή, αυτά που είπατε τότε όταν ξεκινούσε η συνεργασία για να δουλέψει η ομάδα σε επαγγελματικό επίπεδο έγιναν πραγματικότητα και σίγουρα είναι και το κλειδί για να φτάσει η ομάδα σε αυτό το επίπεδο. Είχαν ξεκινήσει από πριν. Δηλαδή, ο πρόεδρος είχε ξεκινήσει ήδη. Έκανε εργασίες στο γήπεδο, το έφτιαξε, το ανακαίνισε από την αρχή. Έκανε σπουδαία πράγματα όσον αφορά τις γηπεδικές εγκαταστάσεις. Αργότερα. Με την έλευση δική μου, μάλλον πριν την έλευση δική μου, είχε προπονητή το Μανώλη το Σουτζή. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω ποιο είναι ο Μανώλης, έτσι. Ασφαλώς. Και έδειξε ότι θέλει, ότι στόχευε ψηλά. Γι' αυτό και ήρθαν και στην ομάδα πάρα πολλά παιδιά, τα οποία τίμησαν το ποδόσφαιρο γενικότερα σε όλες τις κατηγορίες. Πολλοί από αυτούς έχουν φορέσει και το εθνόσημο. Αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, σιγά σιγά έρχεται να υλοποιεί πράγματα που είχε στο μυαλό του. Βέβαια. Για την ομάδα. Κύριε Νικηφόρε, βέβαια υπήρχαν και δυσκολίες και σίγουρα συναντήσατε πολλές δυσκολίες αυτό το καλοκαίρι, αυτή την περίοδο, λόγω του κορονοϊού. Υπήρχε και το θέμα ότι δεν μπορούσατε να κάνετε σωστά σχεδιασμό, δεν ξέρατε πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Υπήρχε για ένα διάστημα απαγόρευση των φιλικών αγώνων. Προσπαθήσατε όμως αυτά τα εμπόδια να τα ξεπεράσετε για να παρουσιαστεί η ομάδα με το στόχο τον πρωταγωνιστικό στην Τρίτη Εθνική. Μιλήστε μας έτσι για αυτή την περίοδο την τελευταία με τα προβλήματα που υπήρχαν. Ήταν πρόβλημα και το τελείωμα της σεζόν για μας πέρυσι, παρότι πρωταθλητές, ήταν προβληματικό. Δηλαδή μία αγωνιστική δεν παίχτηκε. Τότε ξεκίνησε, ήρθε σε μας πανδημία και έγινε το lockdown. Δεν παίχτηκε η τελευταία αγωνιστική, δεν γιορτάσαμε όπως θα θέλαμε το πρωτάθλημα. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να σκεφτόμαστε την δύσκολη κατηγορία της ΓΑΜΑ Εθνικής και πώς θα ανταπεξέλθουμε σε αυτή. Ήταν και αυτή η προβληματική η προετοιμασία μας, ακόμα και στα χαρτιά. Γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού κυρίως του Προέδρου, πάντα υπήρχε και ένα δεύτερο lockdown. Και όπως και έγινε και το ζούμε και τώρα. Δηλαδή, εμείς βάλαμε ένα στόχο από την αρχή πέρυσι. Έγιναν κάποιες προσθήκες. Έφυγαν πολύ αξιόλογα παιδιά και πολύ σπουδαίοι προσεστές στην ομάδα που μας βοήθησαν πάρα πολύ πέρυσι. Ήρθαν αξιόλογα παιδιά. Έγιναν κάποιες προσαφαιρέσεις. Και ουσιαστικά το πλάνο μας ήταν λίγο προβληματικό. Έτσι ήταν. Καθυστερήσαμε λίγο. Δεν σας άκουσα, είπατε κάτι. Ναι, συμφωνώ με εσάς. Και μάλιστα ο κύριος Παπαδάκης είχε μιλήσει και τον Αύγουστο για αναπροσαρμογή των στόχων και είχε δώσει και το σύνθημα τότε ότι πρέπει όλοι να κινηθούμε λίγο διαφορετικά στο πώς βλέπουμε το ποδόσφαιρο λόγω της παγκόσμιας κατάστασης που υπάρχει με τον κορονοϊό, έτσι. Ναι, και ο Αντώνης ουσιαστικά δικαιώθηκε, ο πρόεδρος δικαιώθηκε πάνω σε αυτό, γιατί δεν ξέρεις και τι προγραμματισμό να κάνεις. Δηλαδή, θα βάλεις ένα στόχο, θα δαπανίσεις κάποια χρήματα, μπορεί να σταματήσει όπως σταμάτησε το ποδόσφαιρο, έτσι. Και αυτό είναι από μόνο το προβληματικό. Έτσι. Εμείς πάρα από αυτά κάναμε κάποιες κινήσεις, ήρθαν καλή παιδιά στην ομάδα. Ξεκινήσαμε με όνειρα και φιλοδοξία σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατηγορία, την ξέρω αρκετά καλά. Έτσι. Και όπως βλέπετε,
έχουμε φτάσει τώρα σε αυτό το σημείο και δεν ξέρουμε το αύριο. Θα ξεκινήσουμε, δεν θα Βέβαια. Ξεκινήσουμε. Εδώ, δεν ξέρουμε το αύριο και εδώ θέλω να ρωτήσω τον πρόεδρο, τον κύριο Πολυχρονάκη. 2 μήνες συμπληρώνονται εκτός γηπέδων. Πάμε και για τον Ιανουάριο, κύριε Πολυχρονάκη. Ως πρόεδρος, ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου, είστε σε καθημερινή επαφή με τους ποδοσφαιριστές, με τον προπονητή, τον κύριο Χατζησεβαστό. Τι λέει η ομάδα, τι γίνεται αυτή την περίοδο στην ομάδα και τι λένε και οι παίκτες? Δυστυχώς είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για όλους. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους. Κανείς μας δεν έχει ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και πόσο μάλλον στον αθλητισμό. Τίθονται θέμα τα υγείας, άνθρωποι χάνουν τις ζωές τους, άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους και εμείς βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση την οποία δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει η επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, κάτι από την ΕΠΟ που να μας λέει ότι ξέρετε κάτι αύριο, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο θα ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα. Είναι μια δύσκολη περίοδο στην οποία ειλικρινά δεν υπάρχει πλάνο. Θεωρώ ότι όλες οι ομάδες που ξεκίνησαν την προετοιμασία τους με ένα στόχο, με ένα όραμα, δεν θα παρουσιαστούν ξανά οι ίδιες όταν θα ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα. Εδώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, συγγνώμη που σας διακόπτω. Έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα μια κουβέντα, και εδώ και στο Ηράκλειο μάλιστα, για το αν θα πρέπει ή όχι τον Ιανουάριο να επιστρέψουν οι ομάδες για να συνεχιστεί το πρωτάθλημα. Αυτό είναι θέλω την άποψή σας σε αυτό το σκέλος. Και το δεύτερο σκέλος της ερώτησής μου είναι, το δεύτερο σκέλος είναι ότι εσείς ως Δαμάστα δεν μένετε ανενεργοί και μάλιστα έχετε συγκαλέσει μια ανοιχτή τηλεδιάσκεψη με τα σωματεία. Φυσικά. Τι περιμένουμε λοιπόν, ποια είναι η άποψή σας? Κύριε Βαρδαλαχάκη, επειδή τον τελευταίο καιρό ακούγονται πάρα πολλές συζητήσεις, οι οποίες για μένα είναι καφενιακού επίπεδου, οι οποίες ο καθένας λέει τα δικά του, λέει σήμερα θα γίνει αυτό, αύριο θα γίνει εκείνο, αύριο θα γίνει το άλλο. Και προσβάλλουμε και παράγοντες οι οποίοι είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, του τοπικού ποδοσφαίρου, που αγαπάνε και έχουν σαν χόμπι τους και δίνουν όλο τους τον εαυτό και όλη τους την αγάπη για την ομάδα. Δεν είναι μόνο τα χρήματα που μπορεί να δώσει ένας παράγοντας σε μια ομάδα. Είναι η καθημερινότητά του, η ζωή του, η αγάπη του για αυτό που κάνει, έστω και αν πηγαίνει να καθαρίζει ένα γήπεδο. Δεν μπορούμε να τους μειώνουμε όλους και να λέμε ότι τι θα γίνει από εδώ και πέρα και να κάνουμε προβλέψεις. Τις προβλέψεις θα τις κάνει η ΕΠΟ για εμάς. Για μας, μακάρι να ξεκινούσε αύριο το πρωτάθλημα, αλλά λέμε ότι αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα θα θέλαμε και να τελειώσει το πρωτάθλημα. Σωστά. Εάν δεν τελειώσει, να μην ξεκινήσει ποτέ. Ωραία. Και πέρα από το πρωτάθλημα, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, η Δαμάστα, κύριε Νικηφόρε, είναι πάρα πολύ ενεργή στο κομμάτι των κοινωνικών δράσεων και μάλιστα αυτή την περίοδο, κάθε χρόνο τέτοια εποχή κατά το παρελθόν, διοργάνωνε το τουρνουά αγάπης, μια αγκαλιά για τα παιδιά. Φέτος δεν είναι δυνατόν να το κάνει, όμως με καθοδηγητή τον κύριο Παπαδάκη έχει αποφασιστεί ότι θα συγκεντρώνονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης και θα αναλαμβάνει η Δαμάστα με το αυτοκίνητό της, με τον οδηγό, να πηγαίνει πόρτα-πόρτα στα σπίτια να παραλαμβάνει τα τρόφιμα για να τα παραδώσει στο χαμόγελο του παιδιού, όπου είναι μάλιστα και ο επίσημος πρεσβευτής στο σωματείο, μια πάρα πολύ σημαντική δράση. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό πριν κλείσουμε. Όπως ξέρετε όλοι, η Δαμάστα είναι επίσημος πρεσβευτής στην Κρήτη, του χαμόγελου του παιδιού. Από όλα αυτά τα χρόνια και πέρυσι, από το καλοκαίρι έγιναν πάρα πολλές δράσεις και εκδηλώσεις μαζί με το χαμόγελο. Με κορυφαία αυτή που γίνεται κάθε Χριστούγεννα. Πέρυσι έγινε στο γήπεδο του ΠΟΑ με μεγάλη επιτυχία που σχεδόν μαζέψαμε μετά το κάλεσμα τρόφιμα μακράς διάρκειας και αυτή την προσπάθεια κάνουμε και φέτος.